ερώτηση και πάμε τώρα στην Έρικα Καβάζη για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Αμιλία, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι έφερε στο προσκήνιο αυτό το φοβερό και τραγικό δυστύχημα που συνέβη στις 30 Οκτωβρίου του 2015 στον Αέριο Λεμεσού. Ήταν ένα παρόμοιο θανατηφόρο δυστύχημα. Ο 26χρονος τότε Στέφανος ανέμενε στα φώτα τροχίας στο κόκκινο όταν ο 50χρονος Ιωάννης Κυριακίδης κάρφωσε βία πίσω του με αποτέλεσμα να του επιφέρει τον θάνατο. Να πούμε ότι στον περασμένο Νοέμβριο του 2017 ο Κυριακίδης καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης. Να πούμε ότι από την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΛΦΑ, ο 50χρονος αναπνέει πλέον αέρα ελευθερίας, αφού φαίνεται να αποφυλακίστηκε από τις κεντρικές φυλακές, αφού έκτισε την ποινή φυλάκισης του που του επιβλήθηκε από το κακουργιοδικείο. Να πούμε ότι ήταν ο πρώτος κατηγορούμενος για υπόθεση ανθρωποκτονίας σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα και πλέον είναι ελεύθερος από τις κεντρικές φυλακές. Βεβαίως δεν ολοκληρώθηκαν τα 6 χρόνια. Η ποινή που του είχε επιβληθεί προφανώς βγήκε επαδία, Έρικα. Είναι κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ωστόσο φαίνεται να ολοκληρώθηκαν, αφού λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μήνες φυλάκισης, Εμιλία, τα χρόνια φυλάκισης ανέρχονται στους 9 μήνες για την κράτηση στις φυλακές. Ωστόσο ο ίδιος φαίνεται ότι ολοκλήρωσε την ποινή του και έτσι πλέον είναι ελεύθερος. Σε ευχαριστώ, Έρικα.